αυτό το διάστημα μείναμε εξ ανάγκης μακριά. Μας στερήθηκε η δυνατότητα να επισκεφτούμε χώρους που πιθανότατα θα θέλαμε να πάμε. Αυτή η ανάγκη που μπορεί να αισθανθεί κάποιος να έρθει σε επαφή, να ψηλαφίσει, να προσεγγίσει και να ανακαλύψει τον πολιτισμό είναι εξίσου σημαντική για την καθαυτή ύπαρξη του πολιτισμού. Ένα μουσείο, σαν κόμβος πολιτισμού, αποκτά υπόσταση και ζωή μέσα από όλους εκείνους που μοιράζονται το περιεχόμενο και τις αξίες του. Έτσι, όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στα μουσεία, το μουσείο χτυπά την πόρτα του, πηγαίνει στον κόσμο του, σε μια προσπάθεια να κερδιθεί η αμφίδρομη αυτή σχέση. Με τη νέα τεχνολογία, λοιπόν, θα φροντίσουμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε με την υγειονομική κρίση και ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα. Και θα τελειώσει γρήγορα γιατί όλοι προσπαθούμε γι' αυτό. Μέσα από την οθόνη, λοιπόν, του υπολογιστή σας, σήμερα και κάθε Δευτέρα, ως τα τέλη Ιουνίου που θα ανοίξουμε, οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές της εφορίας αρχαιοτήτων Πέλλας θα παρουσιάσουν σημαντικά ευρήματα του μουσείου και θα αποκαλύπτουν μυστικά της τέχνης τους. Είμαι η Μπετίνα Τσιγαρίδα, διευθύντρια της εφορίας αρχαιοτήτων Πέλλας και σήμερα έχω επιλέξει να παρουσιάσω τρία σημαντικά αντικείμενα ή ευρήματα, αν θέλετε, του μουσείου μας. Πρόκειται για τη διακόσμηση ενός εσωτερικού τείχου από την κατοικία των Κονιαμάτων, όπως λέγεται το σπίτι που αναστάθηκε και βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τον κατάδεσμο, δηλαδή μια κατάρα γραμμένη σε ένα μολύβδινο έλασμα που προέρχεται από το νεκροταφείο της Πέλλας. Και τελευταία, το τρίτο αντικείμενο, είναι ένα χρυσό στεφάνι μυρτιάς που προέρχεται από έναν τάφο στην Αυροσικιά, στην περιοχή της αρχαίας Πέλλας, όπως λέμε, στην Πελαία χώρα. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από την διακόσμηση του εσωτερικού τείχου, την οποία βλέπετε εδώ. Πριν πάω σε αυτό, θέλω να σας πω ότι οι κατοικίες της Πέλλας, που αναστάθηκαν και βρίσκονται, είναι επισκέψιμες στον αρχαιολογικό χώρο, έχουν τα βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής κατοικίας. Δηλαδή, εξωτερικά είναι λιτές, έχουν μία είσοδο, εσωτερική αυλή, κεντρική εσωτερική αυλή, η οποία είναι τετράγωνη ορθογώνια και γύρω-γύρω στις τέσσερις πλευρές της αυλής υπάρχει συνήθως χιονοστοιχεία. Στο εσωτερικό αυτής της αυλής υπήρχε κρίνη ή υπήρχαν πηγάδια για την υδροδότηση. Η υδροδότηση βέβαια υπήρχε στις κατοικίες, η υδροδότηση είχε όλη η Πέλλα. Τώρα, τα δωμάτια της κατοικίας τα ανοίγονται σε αυτή την κεντρική αυλή. Και κάποιο τμήμα της κατοικίας είχε και δεύτερο όροφο. Το μέγεθος των κατοικιών διαφέρει. Οι μικρότερες είχαν έκταση περίπου 100-125 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι μεγαλύτερες και πολυτελέστερες 1000 τετραγωνικά μέτρα έως και 3000 τετραγωνικά μέτρα. Πρέπει να πούμε ότι οι πλουσιότερες κατοικίες βρισκόταν και συγκεντρωμένες νότια της αγοράς της Πέλλας. Από τις κατοικίες τώρα τι σώζεται? Συνήθως δεν σώζεται τίποτα άλλο πέρα από τη θεμελίωση. Όμως, οι ανασκαφές που έφεραν στο φως τα κεράμωση άλλους, και τον εξοπλισμό κάποιες φορές των κατοικιών μας επιτρέπει να φανταστούμε εμείς οι αρχαιολόγοι να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε και να το δώσουμε στο κοινό το πώς ήταν μια αρχαία κατοικία. Και ας μιλήσουμε τώρα για τους τείχους. Οι τείχοι ήτανε, το κάτω μέρος των τείχων ήταν λίθινο, πέτρα δηλαδή, έως 60 εκατοστά και από εκεί και πάνω ήταν πλίνθινη, δηλαδή τούβλα. Αλλά ήταν επιχρησμένη, επειδή ιδιαίτερα στις πλούσιες κατοικίες η εμφάνιση έπρεπε να είναι ωραία, ήταν επιχρησμένη με κονιάματα. Τα κονιάματα είναι συνήθως άσπρα, υπόλευκα. Σπανιότερα στο εσωτερικό των κατοικιών, τα κονιάματα είναι πολύχρωμα. Είναι κόκκινα,
είναι βαθιά γαλάζια, υπόλευκα και κίτρινα. Και πάλι σπάνια υπάρχουν και παραστάσεις. Λοιπόν, μία τέτοια παράσταση σώθηκε στην Πέρα. Είναι αυτή εδώ που βλέπετε και ουσιαστικά πώς σώθηκε, τι βρέθηκε. Όλα τα κονιάματα, βλέπετε εδώ, μικρά κομμάτια, βρέθηκαν πεσμένα στο χώμα και συλλέχτηκαν, συντηρήθηκαν, τοποθετήθηκαν στη θέση τους, καταλαβαίνετε, μια τεράστια εργασία και έτσι μπόρεσε να αποκατασταθεί όλη η διακόσμηση. Έτσι, σήμερα έχουμε τη διακόσμηση που ουσιαστικά αποδίδει την πρόσωψη ενός διόροφου κτηρίου, μιας διόροφης κατοικίας. Το ισόγειο έως εδώ και από εκεί και πάνω ο πρώτος όροφος. Για να δούμε όμως πώς είναι το ισόγειο, τι δείχνει. Στο κατώτερο τμήμα εδώ έχουμε απομίμηση φλεβωτού μαρμάρου. Με το κονίαμα δηλαδή μιμούνται μάρμαρο. Μετά εδώ είναι πέτρες, λιθόπλυνθοι όπως λέμε, δηλαδή τετραγωνισμένες πέτρες, οι οποίες είναι λευκές και κόκκινες και γκρίζες. Μετά έχουμε πάλι απομίμηση μαρμάρου, φλεβωτού τεκροκαλοκούς και μετά πάλι ένα τμήμα που είναι κίτρινο, είναι η λιθόπλυνθη, είναι η πλύνθη μάλλον με κίτρινο χρώμα, γύσο, το οποίο βλέπετε εδώ να προεξέλθει, να ανάγει. Ο επάνω όροφος βλέπετε λευκούς πεσούς, δηλαδή κάτι σαν κολόνες, κύονες, πεσί όμως η πεσί είναι ορθογόνη, είναι τετραγωνικής διατομής, δεν είναι κυκλικές όπως οι κολόνες, όπως οι κύονες, πεσούς, ανάμεσά τους κόκκινα φοράκια, δηλαδή πετάσματα. Και γαλάζιο, το γαλάζιο είναι ο ουρανός, είναι ανοίγματα. Και πιο πάνω γύσο. Αυτό λοιπόν είναι η πρόσωψη ενός μιας κατοικίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουμε διακόσμηση γραπτή. Αυτή η διακόσμηση γραπτή με τα αρχιτεκτονικά και μικρά τμήματα ανάγλυφα λέγεται πομπιανό στυλ. Είναι το πρώτο πομπιανό στυλ. Γιατί τέτοια διακόσμηση στα εσωτερικά των κατοικιών βρέθηκαν στην Πομπία. Πολύ αργότερα, χρονολογούνται αργότερα τα σπίτια της Πομπίας. Όμως φαίνεται ότι οι Ρωμαίοι, όταν κατέλαβαν την Μακεδονία, ήρθαν σε επαφή με αυτό το στυλ ζωγραφικής και διακόσμησης και το πήραν, το υιοθέτησαν και ξέρουμε τώρα πια ότι το πρώτο πομπιανό στυλ γεννήθηκε στη Μακεδονία. Πότε? Γύρω στα τέλη του 4ου, αρχές του 3ου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό, για να είμαι λίγο πιο σαφής. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν δημιουργούνται τα ελληνιστικά βασίλεια, το βασίλειο της Μακεδονίας, στα τέλη του 4ου αιώνα, είναι πλούσιο και ισχυρό. Τότε έρχονται πάρα πολλά χρήματα, θησαυροί στη Μακεδονία, ιδιαίτερα βέβαια στην πρωτεύουσα την Πέλα και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα καλλιτεχνικό κέντρο. Πιθανότατα κάπου στην Πέλα να έχει γεννηθεί αυτό το πομπιανό στυλ, το πρώτο. Αυτά λοιπόν για το πρώτο αντικείμενο του μουσείου μας. Λοιπόν, το δεύτερο αντικείμενο που θέλω να σας παρουσιάσω είναι αυτός εδώ ο κατάδεσμος. Τι είναι κατάδεσμος? Είναι ένα ξόρκι, μια κατάρα, χαραγμένη επάνω σε ένα μολύβδινο έλασμα. Αυτά εμφανίζονται, οι κατάδεσμοι εμφανίζονται για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα τον 6ο αιώνα π.Χ. και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Συνήθως στρέφονται εναντίον κάποιου ατόμου. Ο κατάδεσμος της Πέλλας ανήκει στην κατηγορία των ερωτικών κατάδεσμων. Αυτοί εμφανίζονται για πρώτη φορά τον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή μετά το 400 π.Χ. και ο κατάδεσμός μας είναι από τους παλιότερους. Οι ερωτικοί κατάδεσμοι γράφονται συνήθως από γυναίκες και αφορούν βέβαια στον έρωτα, δηλαδή προσπαθούν να προσελκύσουν ή να αποτρέψουν τον έρωτα ενός ατόμου.
να δούμε όμως τι λέει ο δικός μας κατάδεσμος. Ο κατάδεσμος της Πέλλας βρέθηκε σε έναν τάφο στο νεκροταφείο, στον τάφο του Μάκρονα. Ο Μάκρον ήταν ο νεκρός. Και σύμφωνα με το κείμενο, η Φύλλα, που είναι μια ετέρα ή ελεύθερη γυναίκα, τον έγραψε αυτό το κατάδεσμο. Η Φύλλα, σύμφωνα με το κείμενο, η Φύλλα ήταν ερωμένη του Διονυσοφόντα. Ο Διονυσοφόντας κάποια στιγμή, ο Διονυσοφόν μάλλον, κάποια στιγμή αποφασίζει να την εγκαταλείψει και να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, τη Θετήμα. Τότε η Φύλλα γράφει, πηγαίνει στο νεκροταφείο, γράφει το κατάδεσμο αυτό και τον διαβάζει νύχτα μπροστά από τον τάφο του Μάκρονα. Και λέει, ο Μάκρον πρέπει να μεταφέρει αυτή την κατάρα στον κάτω κόσμο, στους δαίμονες που κατοικούν μεταξύ των ανθρώπων και των θεών. Και τι λέει λοιπόν η Φύλλα, λέει, δένω με μάγια το γάμο του Διονυσοφόντα και της Θετήμας και όλων των άλλων γυναικών και αποθέτω τα μάγια στο Μάκρονα και στους δαίμονες. Και αν ποτέ εγώ ξεθάψω και ξετυλίξω και διαβάσω αυτά τα λόγια, τότε να παντρευτεί ο Διονυσοφόν. Όχι όμως νωρίτερα, γιατί δεν θέλω να πάρει άλλη γυναίκα εκτός από μένα, αλλά εγώ θέλω να γεράσω μαζί του, όχι άλλη. Σας οικετεύω, δαίμονες, λυπηθείτε τη Φύλλα, γιατί είμαι αβοήθητη και με έχουν εγκαταλείψει όλοι οι φίλοι. Φυλάξτε λοιπόν το γράμμα για να μην συμβούν αυτά και για να χαθεί κακήν κακός η Θετήμα. Εγώ όμως να είμαι ευτυχισμένη. Το κείμενο δηλαδή φανερώνει τους φόβους της Φύλλας, τις κοινωνικές προσδοκίες που εξαρτώνται από το γάμο με τον Διονυσοφόντα, αλλά συγχρόνως αντανακλά και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Πέλλας. Πότε? Στις αρχές, στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα. Τι θα πει αυτό? 400 με 450 π.Χ. Δηλαδή, ίσως λίγο σίγουρα πριν έρθει στη βασιλεία ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή σε μια εποχή που μόλις η Πέλλα έχει ξεκινήσει να είναι η πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Είναι η δεύτερη πρωτεύουσα μετά τις Αιγαίες. Η γλώσσα ανήκει, δηλαδή η γλώσσα του καταδέσμου ανήκει, είναι ελληνική, έχει πάρα πολλές σχέσεις με την Αττική διάλεκτο, δηλαδή τη διάλεκτο που μιλούσαμε στην Αττική, αλλά ανήκει στην ομάδα των βορειοδυτικών δωρικών διαλέκτων. Ας πούμε περιοχή της Πελοποννήσου, μοιάζει πολύ με τη γλώσσα της Πελοποννήσου. Και αυτή τη γλώσσα τη μιλούσε ο πληθυσμός, ο απλός πληθυσμός της Μακεδονίας, γιατί η Φύλλα δεν είναι βασίλισσα, δεν ανήκει στην αριστοκρατία, αλλά είναι μια απλή γυναίκα της Πέλλας. Το τρίτο αντικείμενο που θα παρουσιάσω είναι το χρυσό στεφάνι μυρτιάς από την Αγροσικιά. Η Αγροσικιά είναι ο σύγχρονος οικισμός της Αγροσικιάς. Δεν είναι μακριά από τον οικισμό της Πέλλας και στην αρχαιότητα ήταν η περιοχή η οποία ανήκε, ας πούμε, στην Πέλλα, πελαία χώρα όπως λέμε. Βρέθηκε σε έναν τάφο, χρυσά στεφάνια έχουν βρεθεί στη Μακεδονία και σε άλλες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Τα περισσότερα όμως και τα πλέον πολυτελή βρέθηκαν βρέθηκαν στη Μακεδονία. Χρονολογούνται από τα μέσα του 4ου αιώνα έως τον 2ο αιώνα π.Χ., δηλαδή έως την εποχή που τη Μακεδονία καταλαμβάνουν οι Ρωμαίοι. Στη συνέχεια χρυσά στεφάνια ή διαδήματα στεφάνια συνεχίζουν να υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Αλλά ας επανέλθουμε στα στεφάνια.
Συνήθως μιμούνται πραγματικά φυτά, βελανιδιά, μυρτιά, ελιά, κυσό, δάφνη, αλλά και άλλα φυτά και είναι, φοριούνται στην ζωή, φοριούνται και σε θρησκευτικές αλλά και σε κοινωνικές δράσεις, σε κοινωνία, ας πούμε, στο συμπόσιο. Η αριστοκρατία η μακεδονική φορούσε χρυσά στεφάνια. Πιστεύουν ότι έχει αποτροπαϊκή λειτουργία. Τι εννοώ με αυτό, ότι προστατεύει αυτόν που, που το φοράει. Το προστατεύουν και οι ιδιότητες του φυτού, αλλά και το κυκλικό σχήμα. Για το λόγο αυτό σε τελετουργίες φοράν πάντοτε στεφάνια, γιατί τι γίνεται στην τελετουργία. Ο άνθρωπος, ο θνητός, έρχεται σε επαφή με το θείο. Δηλαδή έρχεται, φεύγει από τον κόσμο αυτόν και περνά σε έναν υπερβατικό κόσμο, στο θείο, όπου χρειάζεται προστασία. Και την προστασία αυτή την παρέχει το στεφάνι. Δεν είναι λοιπόν και τυχαίο ότι και ο νεκρός στεφανώνεται, γιατί ο νεκρός περνά σε έναν άλλο κόσμο μαζί με το στεφάνι. Συγχρόνως όμως το στεφάνι αποτελεί και ένα κοινωνικό σύμβολο, γιατί ανάλογα με το πόσο περίτεχνο, πολυτελές είναι, πόσο χρυσό έχει, πόσο πολλά στολίδια έχει, είναι βέβαια, απευθύνεται και στην ανώτερη τάξη. Το στεφάνι αυτό της μυρτιάς αποτελείται, βλέπετε, μια κυκλική βάση που αποτελείται από δύο κυλίνδρους, οι οποίοι κάμφθηκαν και ενώθηκαν σε δύο σημεία, μπροστά και πίσω. Πίσω οι δύο αυτοί κυλίνδροι επανωτίζουν και δένονται με χρυσό σύρμα, μπροστά ενώνονται πάλι με χρυσό σύρμα. Από τους κυλίνδρους αυτούς, δηλαδή από αυτή την βάση την κυκλική, βγαίνουν, φύονται κλαδιά, τέσσερα κλαδιά στην κάθε πλευρά, αλλά και φύλλα, και από τα κλαδιά φύονται φύλλα και άνθη μυρτιάς. Ενδιαφέρον έχει αυτό το κεντρικό άνθος, ένας τριπλός ρόδακας, γιατί βλέπουμε ότι στα τα πέταλά του διακοσμούνται με μπλε σμάλτο, δηλαδή με μπλε γυαλί. Μας κάνει ίσως εντύπωση, δεν είναι όμως μοναδικό. Στην κεντρική Μακεδονία, στο τελευταίο τέταρτο, δηλαδή προς το τέλος του 4ου αιώνα, ας πούμε από το 325 στο 300 π.Χ., υπάρχει αυτή η παράδοση κατασκευής στεφανιών μυρτιάς τα οποία κοσμούνται με μπλε σμάλτο. Μπλε σμάλτο συναντούμε και στο διάδειγμα της βασίλισσας από τη Βυργίνα, στον τάφο του Φιλίππου. Δηλαδή δεν είναι κάτι περίεργο. Απλώς ξέρουμε ότι αυτή η κατηγορία των στεφανιών με το σμάλτο, των στεφανιών μυρτιάς με το σμάλτο, προέρχεται από την κεντρική Μακεδονία, είναι πάρα πολύ σημαντική και ίσως είναι τα πλέον περίτεχνα στεφάνια της αρχαιότητας.